Τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές των Γρεβενών, παρουσιάστηκαν διάφορες αιρέσεις, όπως επί παραδείγματος χάριν οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά, οι Προτεστάντε, οι Ευαγγελικοί, οι Πεντεκοστιανοί και άλλοι. Ο διάβολος, για να διώξει τους πρωτοπλάστους από το παράδεισο, για όργανό του εδιάλεξε το πιο φρονιμότερο ζώο του χωραφιού, το φίδι, και διαστόματος φιδιού επλάνησε και έδιωξε τους πρωτοπλάστους από το παράδεισο. Σαν είδε ο διάβολος ότι ο Χριστός ίδρυσε την εκκλησία του, για όργανά του εδιάλεξε τους πονηρούς ανθρώπους, αυτοί που ποτέ δεν πίστευσαν στην αλήθεια του Ευαγγελίου, και τους εδιάλεξε για όργανά του και τους έκανε αιρετικούς για να νοθεύσουν το λόγον του Ευαγγελίου που εκήρυξε ο Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα του Θεού το προείπε δια στόματος των Αποστόλων ότι μέσα στην Εκκλησία θα φανούν και αιρέσεις ψευδοδιδάσκαλοι. Στο 20ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, στίχοι 29-30, ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου ανάμεσα στα άλλα είπε και τους εξής λόγους: «Εγώ γαρ είδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την αφιξή μου λύκη βαρύς εις ημάς μη φιδόμενοι του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Εδώ ο Παύλος λέγει ότι «εγώ γνωρίζω τούτο, μετά που θα φύγω από σας θα μπουν μέσα στο ποιμνιό σας λύκη βαρύς», εννοεί τους αιρετικούς, τους ψευδοδασκάλους και τους ψευδοπροφήτας που θα νοθεύσουν το λόγο του Ευαγγελίου. Και αυτοί όμως οι ψευδοδιδάσκαλοι δεν θα είναι μόνον εξωτερικοί, θα είναι και εσωτερικοί από σας τους ιδίους, όπως ο Άιριος. Ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο στίχο λέγει: «Εγένοντο δε και ψευδοδιδάσκαλοι εν το λαό και ψευδοπροφήτη εν το λαό, ως και εν εμήν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι επάγοντες εαυτής ταχυνήν απώλειαν». Παρουσιάστηκαν, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, στους πραγματικούς προφήτας της Παλιάς Διαθήκης και ψευδοπροφήτη όργανα του σατανά, όπως αναμεταξύ σας στους πραγματικούς διδασκάλους του Ευαγγελίου θα φανούν και ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι θα κάνουν τις αιρεύσεις για να νοθεύσουν το λόγο του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, πρώτο στίχο γράφει: «Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελελήθησαν εις τον κόσμο». Αγαπητοί, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, να μην πιστεύετε σε οποιοδήποτε άνθρωπον που έρχεται σε εσάς με το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια του και σας διδάσκει, διότι πολλοί ψευδοπροφήτε και ψευδοδιδάσκαλοι ήρθαν εις τον κόσμο, εννοεί τους αιρετικούς. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας, στο 24ο κεφάλαιο κατά Μανθαίον Ευαγγέλιον και 24 στίχο λέγει: «Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε». Έτσι όλοι αυτοί οι αιρετικοί
τα προέβλεψε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Από τους πρώτας αιώνας μέχρι και σήμερα παρουσιάστηκαν στην Εκκλησία περίπου 2.000 αιρέσεις, ομάδες δηλαδή. Μόνον μία είναι η πραγματική Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός, η Εκκλησία η Ορθόδοξος. Αλλά από τους τις πολλές αιρέσεις που παρουσιάστηκαν στην Εκκλησία, η πιο χειρότερη και σατανική αίρεση είναι η οργάνωση των μαρτύρων του Ιαχωβά. Δια τούτο, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη βοήθεια του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, εθεώρησα για καλόν να κάνουμε μια σειρά ομιλιών, να δούμε πώς παραρμηνεύουν όλα τα δόγματα και τα μυστήρια της Αγίας Γραφής όπως τα εκήρυξε ο Χριστός και οι Απόστολοι Του. Οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά, η οργάνωση μάλλον των ψευδομαρτύρων του Ιαχωβά έγινε το 1877 στο Μπρούκλιν της Αμερικής. Ο ιδρυτής της οργανώσεως ταύτης ήταν ένας Αμερικανοεβραίος ονόματι Κάρολος Ρόσελ και μετά αυτόν την αρχηγία την ανέλαβε ο Ιωσήφ Ρόδερφορ και μετά αυτόν την πήρε ο Νάθαν Νόρ και έπειτα ο σημερινός ηγέτης τους και αρχηγός που λέγεται Φρέντερ Φραντζ. Οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά στην αρχή είχαν τα εξής ονόματα. Επειδή πίστευαν στον Ρόσερ, γι' αυτό ονομάστηκαν ρωσιστές, έπειτα χαραβιεστές, έπειτα χιλιαστές και στις 30 Ιουλίου του 1931 ο Ρόδερφορ έδωσε το όνομά του αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα, μάρτυρες του Ιαχωβά. Οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά έχουν πάρει ένα όνομα ότι γνωρίζουν πολύ καλά την Αγία Γραφή. Εγώ όμως που έκανα συναστροφή μαζί τους και μάλιστα με τους αρχηγούς τους έβγαλα το εξής συμπέρασμα, ότι κανένας απολύτως, κανένας μάρτυρας του Ιαχωβά δεν γνωρίζει την Αγία Γραφή καθώς έπρεπε να την γνωρίσει. Αλλά επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι δεν γνωρίζουμε, δεν διαβάζουμε καλά την Αγία Γραφή, γι' αυτό παρουσιάζονται αυτοί ως σπουδαστές της Γραφής. Έτσι θα κάνουμε μια σειρά ομιλιών να δούμε πώς παραρμηνεύουν όλα τα δόγματα και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πολλές φορές τους παρεκάλεσα να κάνω μαζί τους διάλογο, δεν το δέχτηκαν όμως. Τους παρακαλώ και τους προκαλώ αυτή τη στιγμή και από το ραδιόφωνο να κάνουμε διάλογο σύμφωνα όπως εκήρυξε ο Χριστός με το Ευαγγέλιο και αν αυτοί θα έχουν δίκιο και θα μπορούν να αποδείξουν με την Αγία Γραφή ότι έχουν την αλήθεια, πρώτος που θα γυρίσω να γίνω μάρτυρας του Ιαχωβά θα είμαι εγώ. Αν όμως δεν θα μπορούν να αποδείξουν με την Αγία Γραφή ότι έχουν την αλήθεια, αν είναι άνθρωποι τίμοι, έντιμοι, να γυρίσουν στην Εκκλησία του Χριστού. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, θα κάνουμε μια σειρά ομιλιών και την ερχομένη Πέμπτη με την βοήθεια του Θεού, αν θέλει ο Θεός, το πρώτο θέμα που θα μιλήσουμε είναι να δούμε για το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για το δόγμα της Αγίας Τριάδος που ανέφερα στην προηγούμενη ομιλία. Δεν ήθελα να μιλήσω έτσι μόνος μου στο μικρόφωνο, ήθελα να τους είχα εδώ κοντά μου για να τους δείξω
τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή να το διαβάσουν μόνοι οι ίδιοι. Αλλά οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά δεν δέχονται διάλογο επειδή έχουν το ψέμα. Και τους ερωτώ, αν έχουν την αλήθεια, γιατί φοβούνται? Φοβάται ο ήλιος από τα κεριά? Φοβάται η θάλασσα από τα καράβια? Φοβάται ο λύκος από το αρνί? Αν έχουν την αλήθεια και δεν φοβούνται, ας δέχονται διάλογο. Αλλά ας ερχόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο θέμα μας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία πιστεύει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, όπως φαίνεται και παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή. Θεός ο Πατήρ, Θεός το Άγιο Πνεύμα, ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Και οι τρεις ίσοι είναι, κανένας δεν είναι ούτε μεγαλύτερος ούτε μικρότερος, ούτε ανώτερος ούτε κατώτερος. Το ίδιο είναι και οι τρεις. Αλλά για να γνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός, πρέπει να ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Θεός ο Πατήρ παρουσιάζεται στην Παλιά Διαθήκη. Ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη και το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία. Αλλά και τα τρία πρόσωπα δεν πάβουν να είναι ενωμένα και στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Θα αναφέρω μερικά χωρία από την Παλιά Διαθήκη που αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Στο πρώτο κεφάλαιο Γένησης, 26 στίχο, λέγει εκεί: «Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Όταν ο Θεός ο Πατήρ λέγει «θα κάνομεν», αυτό δείχνει ότι μιλάει στα άλλα δύο πρόσωπα. Και μια άλλη μαρτυρία βρέπουμε να είναι στο δεύτερο κεφάλαιο Γένησης, 18 στίχο: «Και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν». Όταν ο Θεός ο Πατήρ λέγει «ποιήσομε, θα κάνουμε», αυτό δείχνει ότι μιλάει στα άλλα δύο πρόσωπα. Ένα άλλο χωρίο βλέπουμε στο τρίτο κεφάλαιο Γένησης, 22 στίχο: «Και είπεν ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξιμών». Όταν ο Θεός μιλάει στο πληθυντικό, αυτό δείχνει ότι μιλάει στα άλλα δύο πρόσωπα. Να, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Μια άλλη μαρτυρία βλέπουμε στο 11ο κεφάλαιο Γένησης. Εκεί είναι ο πύργος της Βαβέλ και από το στίχο 5 έως 7 λέγει: «Και κατέβη Κύριος ειδήν την πόλην και των πύργων ον οκοδόμησαν οι των ανθρώπων. Και είπε Κύριος, ιδού γένος εν και χείλος εν πάντων, και τούτο ήρξαν το ποιήν, και νυν ουκ εκλείψει απ' αυτόν πάντα όσα αν επιθόνται ποιήν. Δεύτε καταβάντε συχαίωμεν εκεί τη γλώσσαν». Όταν ο Θεός ο Πατήρ λέγει «ελάτε να καταβόμεν», αυτό δείχνει ότι μιλάει στα άλλα δύο πρόσωπα. Μια άλλη μαρτυρία βλέπουμε πάλι στη Γένηση, στο 18ο κεφάλαιο. Εκεί είναι ο διάλογος του Αβραάμ με τον Τριαδικό Θεό. Παρουσιάζεται ο Θεός στον Αβραάμ με μορφή τριών ανδρών και ο Αβραάμ πηγαίνει και τους προσκυνά, και ενώ είναι τρεις τους λέγει στο ενικό «Κύριέ μου»,
τους φωνάζει, είμαι ο δούλος σας. Και διαβάζουμε στον διάλογο του Αβραάμ μετά το Θεό. Άλλοτε ο Αβραάμ λέγει, είμαι ο δούλος σας. Άλλοτε λέγει, είμαι ο δούλος σου. Και άλλοτε ο Θεός μιλάει, λέγει, είμαι ο Θεός, ο Κύριος, και είπεν. Άλλοτε λέγει και είπαν. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Παρουσιάστηκε στον Αβραάμ με μορφή τριών ανδρών. Μια άλλη μαρτυρία βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου, 3 στίχο. Λέγει εκεί, και έκραξεν έτερον προς τον έτερον και έλεγον, Άγιος, 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 Κύριος Σαβαώθ. Και αυτό το χωρίο παρουσιάζεται ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Έχει πάρα πολλά τέτοια χωρία η Παλιά Διαθήκη, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά είναι δυσνόητα. Δια τούτο, εάν δεν θα υπήρχε η Καινή Διαθήκη, θα ήταν δύσκολο να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Έτσι θα ανοίξω την Καινή Διαθήκη και θα σας αναφέρω μερικά χωρία που αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μια μαρτυρία βλέπουμε στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στίχοι 16-17. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από το ύδατος, και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον οσί περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγωσαν, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Εδώ βλέπουμε ότι παρουσιάζεται ο Θεός τριαδικός. Ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, βαπτίζεται. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει ως η μορφή περιστεράν επάνω στον αιών, και ο Πατέρας φωνάζει από τον ουρανόν, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις αυτόν ευαριστούμε. Να, εδώ βλέπουμε ότι παρουσιάζεται ο τριαδικός Θεός. Μια άλλη μαρτυρία βλέπουμε πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 28-8 κεφάλαιο και 19 στίχο. Μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός απέστειλε τους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και να τους βαπτίζουν στα τρία πρόσωπα, στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Άγιο Πνεύμα. Τους είπε, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θέλω να προσέχουν οι ψευδομάρτυρες του Εχωβά που θέλουν να αρνηθούν ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Μόνο αυτό το χωρίο να υπήρχε στην Αγία Γραφή φτάνει να αποδείξει ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Και δεν λέγει εις τα ονόματα, ούτε εις το όνομα του Πατρός και εις το όνομα του Υιού και εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος, αλλά σε ένα όνομα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μια άλλη μαρτυρία βλέπουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, 14 κεφάλαιο και 26 στίχο. Ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρ μου εν το ονοματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπων ημίν. Εδώ βλέπουμε ότι παρουσιάζονται τα τρία πρόσωπα. Ένα πρόσωπο είναι ο Χριστός που μιλάει για το τρίτο πρόσωπο που θα στέλνει ο Πατέρας. Μιλάει τη Μεγάλη Πέμπτη στους Αποστόλους να είναι μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα λέγει. Μια άλλη μαρτυρία βλέπουμε πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, 15 κεφάλαιο, 26 στίχο.
όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω εμήν, παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Και εδώ βλέπουμε ότι μιλάει ο Χριστός για το τρίτο πρόσωπο, για το παράκλητο, για το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον κόλπο του Πατέρα. Αυτός λέγει θα μαρτυρήσει για μένα, αυτός θα σας διδάσκει και θα είναι μέσα στην Εκκλησία. Μια άλλη μαρτυρία βλέπουμε πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο στίχη 13-15. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια, ου γαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλώσαν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπον ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός μιλάει για το Άγιο Πνεύμα που θα στέλνει ο Πατέρας να είναι μέσα στην Εκκλησία, και λέγει για το Άγιο Πνεύμα εκείνος. Μιλάει σε αρσενικό γένος που δείχνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ενεργός δύναμης όπως λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά, αλλά είναι πρόσωπον, όπως επί παραδείγματος χάριν όταν μιλάει για τον Πατέρα του λέγει, και ο πέμψας με Πατήρ αυτός με μαρτύρηκε περί εμού, ούτε φωνήν αυτού ακυκώατε πόποτε, ούτε είδος αυτού εωράκατε, και το λόγον αυτού ουκ έχετε μένοντα εν ημίν, ότι όν απέστειλεν εκείνος, να όπως λέγει για τον Πατέρα, ότι όν απέστειλε εκείνος, τούτο εμείς οπιστεύετε. Μια άλλη μαρτυρία ότι ο Θεός είναι τριαδικός βλέπουμε προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και 9 στίχο. Εμείς δε ουκ εστέ εν σαρκή αλλεν πνεύματι υπερ πνεύμα Θεού οικίεν ημίν, ιδέ της πνεύμα Χριστού ουκ έχει ούτως ουκ έστιν αυτού. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος αναφέρει τα τρία πρόσωπα. Μια άλλη μαρτυρία βλέπουμε πάλι στο κατά προς Ρωμαίους επιστολή και 15ο κεφάλαιο 16 στίχο. Εις το εν έμε λειτουργών Ιησού Χριστού εις τα έθνη, ιερωργούντα το Ευαγγέλιο του Θεού, ή να γίνεται η προσφορά των εθνών εφεμπρόζικτος υγιασμένη εν πνεύματι Αγίου. Και εδώ ο Παύλος αναφέρει τα τρία πρόσωπα. Βλέπουμε ότι πρώτα αναφέρει τον Υιόν, τον Ιησού Χριστόν, έπειτα το Θεόν το Πατέρα και έπειτα το Άγιο Πνεύμα. Μια άλλη μαρτυρία πάλι βλέπουμε προς Ρωμαίους επιστολή και 15ο κεφάλαιο και 30 στίχο. Παρακαλώ δε εμάς αδελφοί δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος συναγωνίσαστε εμοί εν τες προσευχές υπέρ ημού προς το Θεόν. Και εδώ αναφέρει ο Παύλος τον Τριαδικό Θεό. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί για σήμερα. Την ερχομένη Πέμπτη του Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε πάλι με το δόγμα της Αγίας Τριάδος με χωρία από την Καινή Διαθήκη και μάλιστα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έως τότε χαίρετε.